Τελικά, ρε Γιώργο, μετά από τόσα χρόνια. Που είχαμε μείνει, θάβαμε τώρα. Όχι, άστα, αυτά, σε παρακαλώ. Έχουμε μείνει στο πι. Με αλφαβητική σειρά του έχουμε πάρει και του θάβουμε. Έναν-έναν. Έχουμε μείνει στο πι, παρακάτω. Τι σου έμαθε τηλεόραση. Τι έμαθες. Η τηλεόραση μου έμαθε ότι δεν είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής. Δεν είμαι εγώ στο κέντρο του κόσμου. Δεν είμαι εγώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω κάποια γεγονότα, μεγάλα ή μικρά, με τα λάθη μου, με τις υπερβολές μου, με τον τρόπο μου. Δεν μεταφέρουμε όλοι ένα γεγονός με τον ίδιο τρόπο. Αν σου πω εσένα να πάω να πεις ότι έπιασε φωτιά εδώ, μπορώ να πάω να το πεις ψύχρεμα. Να πεις με συγχωρείτε παιδιά πάρα πολύ, αλλά επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, μήπως με ελαφρά πηδηματάκια μπορούμε να πηγαίνουμε και θα καούμε. Εγώ μπορεί να φωνάξω φωτιά! Φωτιά! Κατάλαβες. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Γι' αυτό μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος. Αλλά ποτέ δεν προσπάθησα να είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής. Η τηλεόραση μου έμαθε ότι είμαστε πάρα πολύ μικροί. Μα πάρα πολύ μικροί. Και τα μεγέθη στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρά. Μα πάρα πολύ μικρά. Αυτό που ακούω στην Ελλάδα, Παπαδάκης είναι διάσημος ή Μενεγάκη είναι διάσημη. Έλα λοιπόν να πάμε μια βόλτα στη Νέα Υόρκη. Αν σε γνωρίσει κανένας Έλληνας που έχει πάει διακοπές ή κανένας Έλληνας μετανάστης ο οποίος έχει δορυφορική και βλέπει. Κατά τα άλλα, χεσμένοι, σε έχουν και εμένα και σένα. Είναι έτσι, δεν είναι. Τι θα έτσι είναι. Ενώ αντιθέτως, εάν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Μπραντ Πιτ, θα γίνει διαφορετικά. Δεν υπάρχει μέρος που δεν το ξέρουν, έχεις δίκιο. Βέβαια. Επίσης, η τηλεόραση μου έμαθε ότι είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να σε τρελάνει. Να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι είσαι σημαντικός. Έχεις περάσει τέτοια φάση. Αμέ. Όχι εδώ, στη δημόσια τηλεόραση. Όλοι πρέπει να έχουμε περάσει. Στη δημόσια τηλεόραση. Όταν το βγήκα στη δημόσια τηλεόραση, πήγα μια φορά σε ένα σούπερ μάρκετ με τη Σεμίνα τη Διγενή. Αν βλέπει η Σεμίνα, μπορεί να. Και κοίταγα εγώ γύρω-γύρω. Η Σεμίνα ήταν και εκπαιδευμένη, αλλά εγώ κοίταγα γύρω-γύρω. Και τσαντιζόμουν που δεν με γνώριζε κανείς. Λέω, αποκλείω, δεν είναι δυνατόν. Ναι, δεν ποιο δηλώσει για να με ξέρει κανείς. Ετσικώ το πέρασα στην δημόσια τηλεόραση και πάρα πολύ νωρίς. Ξέρεις, μπερδεύει την αναγνωρισιμότητα. Μα είναι γεγονός, άμα βγαίνει κάθε πρωί στην τηλεόραση. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα σε έχουν δει, δεν σε έχουν δει. Τόσα πρωινά εγώ. Δεν έτυχε κάποιο να ξυπνήσει ή να γυρίσει ή να φύγει. Κάτι δεν είμαι για σένα, εσύ δεν ξεχνιέσαι με τίποτα, αγάπη μου. Ναι, ναι, μένω ξέχαστη. Να σου πω, βρε Γιώργο. Γιατί το ξεπερνάς έτσι γρήγορα αυτό. Πώς θα το πάρω, δηλαδή, να το πάρω σοβαρά. Βεβαίως θα το πάρω σοβαρά. Όλοι ξεχνιόμαστε, Γιώργο. Βεβαίως. Όλοι ξεχνιόμαστε. Ναι. Όλοι ξεχνιόμαστε. Εντάξει, από τη στιγμή που βγαίνεις από την τηλεόραση, είναι θέμα χρόνου πότε έτσι θα φύγεις από τη μνήμη του άλλου. Έτσι, τώρα, έτσι. Αν κάπου σε δούνε, σε κανένα περιοδικό. Είναι απολύτως πούν, φυσιολογικό και ουέ και αλίμονο να συνέβαινε το αντίθετο ή να επιδιώξει να συμβεί το αντίθετο. Την πάτησες. Τότε πας για ψυχίατρο. Όχι για ψυχολόγο, για ψυχίατρο. Δεν μου λες τώρα, με το σενάριο αυτό που κατά καιρούς ακούγεται με τις οικονομίες. Ότι θα κοπεί η πρώην ζώνη. Οι ζώνες κόβονται, αυξάνονται. Αν ας πούμε σου με στεναχωρείς πάρα πολύ. Ξέρεις πόσος κόσμος θα μείνει χωρίς δουλειά. Και μετά θα είναι το τέλος, το βιολογικό τέλος μιας ζώνης που έφτιαξα. Θάνατος θα είναι για μένα. Εγώ θα την πενθήσω τη ζώνη αυτή που θα σταματήσει. Σαν να χάρω ένα φίλο μου. Αν θα σταματήσει. Ναι, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να σταματήσει. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Δεν έχεις κάνει κάποια κουβέντα. Όχι. Ξέρεις εσύ στον Αντένα να κάνουν κουβέντα πολύ πιο μπροστά. Όχι. Όχι. Αλλά και εγώ έχω φύγει 7 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα πώς. Και ποιος σου είπε ότι έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτό είναι. Τώρα έχουμε Απρίλιο, αύριο έχουμε Μάιο. Κοίταξε, εντάξει, εγώ έχω και μια άλλη σχέση τώρα με τον Αντένα. Εσύ δεν έχεις συμβόλαιο για τον χρόνο. Όχι. Τελειώνει τον Ιούνιο. Αυτόν τον Ιούνιο. Τώρα, μετά από 2 μήνες. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Παιδάκια έχω. Εάν σου κάνω πρόταση να αλλάξει ζώνη. Δηλαδή, αν σου λέγανε, ξέρεις κάτι, εμάς δεν μας βγαίνει πια η βάρδια αυτή. Και θέλουμε να κάνουμε την ενημέρωση. Δεν ξέρω, λέω. 6 με 7. Πριν από δελτίο. Δεν ξέρω τώρα. Λέω ένα πιθανό. Ενημέρωση και μόνο. Ενημέρωση. Θα το συζήταγα. Όχι δελτίο ειδήσεων, γιατί δελτίο ειδήσεων δεν μπορώ. Ούτως ή άλλως το δελτίο σας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μια χαρά. Η Μαρία είναι. Και μπράβο και στη Μαρία. Η Μαρία και ο Στρατής. Και στο Στρατή. Είναι ένα δίδυμο καταπληκτικό. Είναι πολύ ωραίο και το σχόλιο του. Εγώ βέβαια δεν είμαι ειδική στα πολιτικά, αλλά τον χαζεύω την ώρα που κάνει το πολιτικό του σχόλιο. Δεν λέει και πολλά πράγματα, δηλαδή έτσι εμφανισιακά. Ο Στρατής. Είχατε και μαζί συνεργαστεί, νομίζω, κάποια εποχή. Ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Φρε και με το Καμπουράκι δεν ήσουν μαζί. Ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί δεν του είπαμε αυτού την πριν. Είχαμε κάνει και μια πολιτική εκπομπή, Αρένα, και είμαστε με τι. Με τις τυράντες, έτσι σε στυλ Larry King. Και θυμάμαι είχαμε δώσει μια συνέντευξη σε ένα περιοδικό και μου είχε πει Παπαδάκη, εγώ κάποια στιγμή
Θα φύγω από τον Αντένα, θα πάω απέναντι και θα κάνω εκπομπή απέναντί σου. Προφήτης. Μια χαρά είναι φίλος, αδερφός. Έχεις παρεξηγηθεί με κανέναν. Πραγματικά. Όχι να παρεξηγηθείς τύπου τσακωθήκαμε σήμερα και το θυμόμαστε. Πραγματικά. Έχω ενοχληθεί. Έχεις ενοχληθεί. Έχω ενοχληθεί που δεν πρόκειται να αποκαλύψω ποτέ γιατί. Και που δεν έχει να κάνει για τη δουλειά. Αλλά. Έχει να κάνει με τις προσωπικές σχέσεις. Εμένα τη δουλειά να τη βράσω. Να μην αλλάξουν οι σχέσεις προσωπικές των ανθρώπων. Αν αυτή η κολοδουλειά μας κάνει να αλλάξουμε τις σχέσεις μας. Ωραία, εντάξει. Μπορεί ο απέναντι ή απέναντι, ή ο παραδίπλα ή ο παραπάνω ή ο παρακάτω να πάει λίγο καλύτερα ή να ανέβει στη ζωή, να κάνει κάτι. Εγώ τους φίλους μου ή τους ανθρώπους που με έχουν ευεργετήσει ή έχω ευεργετήσει, δεν τους ξεχνάω ποτέ. Και έχω την απέτηση να μην ξεχνάνε και εκείνοι. Πιστεύεις ότι κάποιος σε έχει ξεχάσει, δηλαδή? Όχι. Ήθελε να σε ξεχάσει? Όχι, δεν είναι αυτό. Πιστεύω ότι δεν μου φέρθηκε καλά σε κάποια στιγμή τη ζωή μου. Είπα όχι σε επαγγελματικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε ξέχασε. Άλλωστε, εγώ δεν έχω πολλές φιλίες. Μέσα από το χώρο τη δουλειά δεν έχω φιλίες. Ελάχιστες, ελαχιστότατες. Στο επαγγελματικό. Έως καθόλου. Ο στρατής είναι. Άνθρωποι, και ο Βαγγέλης Παπακώστας. Από κοντά μας, έτσι δεν είναι, βρε Γιώργο? Ποιος? Στον επαγγελματικό χώρο. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν από κοντά μας, όπως και εμείς. Οι σχέσεις δεν φεύγουν όμως. Οι σχέσεις δεν φεύγουν, αλλά όμως δεν μπορούμε να απαιτούμε. Μην πάει το μυαλό στο γιο των αυτιά, δεν αναφέρουμε στο γιο των αυτιά. Ούτε μου πέρασε το μυαλό. Πώς ήρθε? Δεν έχει να κάνει με τέτοια πράγματα, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Και δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό τη ζώνη κτλ. Τέλος πάντων. Δεν θα σου πω. Πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Πες το. Με όλο τον κόσμο που έχεις καλέσει και καλείς κατά καιρούς. Γιατί πιστεύω ότι έχεις μια συμπάθεια, περνάς ωραία με την Κανέλο αν την έχεις στην εκπομπή. Εγώ περνάω ωραία όταν σας βλέπω μαζί. Κάτσε ρε φιλενάδα. Έχω την εντύπωση ότι και εσύ το απολαμβάνεις. Η Λιάνα είναι. Τη Λιάνα την ξέρω 30 τόσα χρόνια. Λιάνα είναι φίλη φτάνει μου. Φτάνει μόνο αυτό και άλλο ξέρει 30 τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, είναι και θέμα χημίας. Έχουμε τσακωθεί στον αέρα μια φορά. Μόνο μία. Στον αέρα. Σοβαρά. Είναι μόνο μία, είναι μεγάλη επιτυχία. Σοβαρά. Και μόλις την επόμενη μέρα την έπαιρνα και βούιζε, με έπαιρνε και βούιζε. Γιατί με έπαιρνε και την έπαιρνα τηλέφωνο. Γιατί είχατε τσακωθεί εσείς? Έτσι, για ένα θέμα στον αέρα, κάτι είπαμε. Και μη μου πεις εμένα και μη σου πω εσένα και τα λοιπά. Ήταν τότε που επιτρεπόταν και το τσιγάρο. Ναι, γιατί τώρα που δεν επιτρέπεται δεν το κρατάει. Ναι. Υπέφερε εδώ πριν 2 μήνες που είχε. Πώς θα κρύψουμε το πλάνο? Να έχεις 50. Τι να τα κάνω? Γιατί ένα 50 είναι το πρόστιμο για κάθε τσιγάρο. Σοβαρά μιλάς? Μια φορά ένα 500 μου φύγε. 10 τσιγάρα κάμισε. Έχεις φάει ποτέ πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό? Για κάτι που μπορεί να έχει γίνει στον αέρα της εκπομπής? Γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή και είναι πολύ εύκολο να γίνει κάτι λάθος. Όχι. Το έχεις αυτό αγωνία καθόλου? Όχι. Καταρχήν δεν δέχομαι τη λειτουργία του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου έτσι όπως είναι. Δηλαδή. Διαφωνώ με τη λειτουργία του. Δηλαδή. Διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι έχω τις δικές μου αρχές και τη δεοντολογία μου και δεν επιτρέπω σε κανένα να έρθει να μου επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα σκέπτομαι και να μου επιβάλλει πρόστιμο εκείνος για κάτι που κατά την άποψή του υπερβαίνει τη δική του δεοντολογία. Δηλαδή έχω μια άλλη άποψη για αυτά τα πράγματα. Μια άλλη εντελώς. Θεωρώ ότι είναι καθαρά υποκειμενικές οι απόψεις μερικές φορές εκτός από εξόφθαλμες περιπτώσεις. Κοίταξε να δεις. Η πειθαρχήση είναι πειθαρχήση στην δεοντολογία. Τώρα, αν έχεις την απειλή του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, εγώ να το βράσω. Δηλαδή, και ξέρεις κάτι, ή μήπως σου ξεφύγει καμιά κουβέντα και πεις κάτι. Εμένα με προσβάλλουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Να σου πω κάτι, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο γιατί δεν έχει επιβάλει πρόστιμο στα κόμματα που λένε ψέματα. Που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Μη μου βάζεις δύσκολα, Γιώργο, γιατί μου κόβεις τα πόδια. Τι έχω κάνει? Μου βάζεις δύσκολα, πολύ δύσκολα. Αυτοί λοιπόν που ψηφίσανε τους νόμους, αυτοί που διορίζουν τα ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια, αυτοί κάποιοι, όχι όλοι, εγώ δεν ισοπεδώνω, όχι όλοι. Για να μην μου πούνε όλοι οι ίδιοι μας, όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να σας ξεχωρίσω. Είναι δική σας δουλειά να ξεχωρίσετε. Σε αυτού γιατί δεν έχει βάλει κανένα πρόστιμο? Δεν το κατάλαβα. Και επιβάλλει στον άλλο γιατί κάνει σάτυρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Στο Λαζόπουλο ή στους Ράδιο Αρβίλα. Σε ενοχλεί αυτό? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ενοχλεί. Μα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θα τα πω στη λογική, ξέρεις, αυτό κοινότυπα. Αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα έπρεπε να είχε πουλήσει μισή Ελλάδα να πληρώνει. Αλλά στη χώρα που γεννήθηκε η σάτυρα, νομίζω ότι. Να σου πω κάτι. Χιούμορ δεν έχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοσαρκαστούν. Και δεν αυτοσαρκάζονται αυτοί που δεν έχουν φαντασία. Και αυτοί που δεν έχουν φαντασία δεν μπορούν να κάνουν ούτε καλό σεξ, αλλά δεν μπορούν και να ασκήσουν εξουσία. Πώς τα πας? Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Για πες με ποιες εκπομπές. Πώς φαίνομαι? Γελάς. Αστέρι. Με ποιες εκπομπές γελάς τηλεόραση? Μπορείς να γελάσεις καταρχήν πια? Με τις πολιτικές. Όχι. Γιατί βασανίζεσαι κιόλας από τη σκέψη. Εντάξει, ο Λάκης μ' αρέσει. Και με το Λάκη
Το Λαζόπουλο, όλοι λάκι. Εντάξει, τον ξέρω αρκετά χρόνια. Θυμάμαι που τον έφερα στον Αντένα και σου λέγαμε, σε πλησιάζαμε όλοι και σου λέγαμε, πες του καμιά καλή κουβέντα και για μας. Μήπως και ποτέ ήρθαν τότε στο Μέγκα. Μήπως και ποτέ. Με έχει εμπιστευτεί από την δημόσια τηλεόραση όταν είχε έρθει να δώσει συνέντευξη στο 3 στον αέρα και είχε έρθει στο πίσω στουντιάκι και καθόταν δίπλα μου. Δεν πήγε από το καλό στούντιο που ήταν η επίσημη καλεσμένη, που ήταν ο Νάσος και σε μήνα. Είχε έρθει από το δικό μου, από το πίσω. Με τα παιδιά από το Ράδιο Αρβίλα, με το Θέμο. Με το Ελλάδα έχει ταλέντο όταν τα ρίχνουν στην Επιτροπή. Γουστάρω. Γιατί είναι, Γιώργο. Γουστάρω, δεν ξέρω γιατί. Πώς σου φαίνεται η Επιτροπή φέτος? Τι άλλα. Η Ευγενία. Η Ευγενία απελευθερώθηκε. Καλή είναι μόνο η Επιτροπή. Απελευθερώθηκε. Απελευθερώθηκε. Σηκώνεται, χορεύει, κάνει, ράνει. Δεν είναι και προκλήσει. Ήταν πρώτα, είχε θέμα με το Ψινάκι και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Όλα ήταν πολύ. Ήταν σαν να παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων. Τώρα όχι. Τώρα είναι. Αλέγκρα. Αλέγκρα. Εσύ. Θέλω να μου πεις και για τη Σεμίνα τη Διγενή. Mm. Που είναι αρκετά χρόνια τώρα που δεν τη βλέπουμε στη τηλεόραση. Είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία. Επειδή έχει δουλέψει πολύ στη τηλεόραση, σε όλα τα πόστα η Σεμίνα. Άκου. Ένα μεγάλο μέρος της δικής μου καριέρας το οφείλω στη Σεμίνα και τον Άσο. Τα παιδιά ψάχνανε για αρχισυντάκτη στην εκπομπή τους. Στο 3 στον αέρα. Και επιλέξανε εμένα. Μου κάνανε την τιμή να επιλέξουν εμένα. Τρελάθηκα, μ' άρεσε. Κάναμε λοιπόν τις πρόβες μας, καλέτες και τα λοιπά και τη Θάχη με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Αχ, ψυχή μου. Για πες. Και δεν έχει αλλάξει καθόλου. Να με. Ο Μάρης ο Βερβίλης πίσω, η Έλισσα Παπαγιωάννου, η πηγή Περσιάδου πίσω μου εκεί από πίσω. Πού, ποια είναι η πηγή? Ξέρεις, σε αυτή την ίδια την εκπομπή δούλευαν διευθυντές, δούλευε ο Κοσμάς ο Σφαέλος, ο Θοδωρής ο Δρακάκης, ο Δημήτρης ο Σταυρόπουλος. Τι να σου πω τώρα, η Τζάλε Παυλάκου. Παιδιά που έχουν περάσει από εκεί, ε. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Η Πόπη Τσαπανίδου. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Των ειδήσεων. Η πρώτη δουλειά του. Πολύ μικρός, πότε πρόλαβε. Και αυτός μικρός. Μόνο εγώ είμαι μεγάλος. Κι εγώ. Εδώ πρόσεξε με. Θα την κουφάνω τώρα. Η Πόπη Τσαπανίδου. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί η Πόπη είναι μικρό κορίτσι. Και... Μαθήτρια της Δευτέρας Δημοτικού ήρθε. Και δούλευε. Ήρθε εκεί. Δούλευε στην εκπομπή. Σε ποια εκπομπή τώρα? Και έφυγε, ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί. Σε αυτή την εκπομπή. Ναι, στο 3 στον αέρα. Η Τσαπανίδου. Η Πόπη. Ωραία, πας και ήμουνα κι εγώ και δεν το ξέρω. Ελένη, δεν μπορεί. Αν ήσουν εσύ, μπορεί να μην το ξέρει, θα το ξέρα εγώ όμως. Δεν γίνεται, δεν μου βγαίνουν τα χρόνια καλό. Έτσι. Δεν έχετε τίποτα, ούτε ένα χειροκρότημα που βάζουν σε άλλες εκπομπές αξιοπρεπείς. Εδώ είναι που λες, τα παιδιά με πιστεύτηκαν και μου είπαν, Γιώργο, έλα μαζί μας να παρουσιάσουμε την εκπομπή στις 3 το μεσημέρι, στον αέρα. Εδώ είμαι απέσιος, είμαι σε το Γιαγκούλα. Τι κούρεμα ήταν αυτό. Ήταν μόδα τότε. Ήταν μόδα και επειδή είχαν αρχίσει να μου πέφτουν τα μαλλιά, λέω τώρα όσο προλαβαίνω να τα αφήσω μακριά. Είχες κατακτήσει εκείνα τα χρόνια, Γιώργο, θυμάσαι καθόλου? Έτσι λέγεται. Είχες. Έτσι ακουγόταν. Ναι. Ξέρεις τι, εγώ δεν ήμουν καρδιοκατακτής με την έννοια ότι ήμουν ωραίο και τα λοιπά. Ήμουνα... Λόγω του ότι ήθελα να ήμουν το πειραχτήρι της παρέας, ήμουν ένας ζωντανός άνθρωπος. Όχι ότι άρεσα υποχρεωτικά, δηλαδή είχα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι κάποιον άλλον που ήταν διστακτική. Ήμουνα και ο πάνιας της παρέας με προξενιά. Ναι, το άπιανα, έχω παντρέψει εγώ κόσμο. Έλα μου. Ναι, έβλεπα τα ειδήλια, ας πούμε. Έβλεπα τον άλλο ότι κόλωνε και πήγαινα και του λέγανε να σου πω. Έτσι και έτσι. Μετά στα πρώτα χρόνια του Αντένα, πού ήσουν με την Τίνα, σε θυμάμαι ότι. Αν θυμάμαι καλά. Μετρημένο, πούμε... κύριο. Ναι, ρε παιδί μου, να πω. Κουβέντα. Είχε τύπου μια φορά την εβδομάδα που πήγαινε με τα φιλαράκια σου σε κάτι κουτούκια στο Χαλάνδρι. Βέβαια, ναι, και τα τσούζατε. Ναι. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι που μα έτυχε μια ατυχία, χάσαμε ένα από αυτά του φίλου. Από την παρέα. Ναι. Και το κάναμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μα θυμάμαι σταθερά, σαν να είχε μια φορά την εβδομάδα, α πούμε. Ναι, μια φορά την εβδομάδα. Ήταν οι συμμαθητές από το δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Που κρατάγαμε την επαφή μας και με κάποιους που πρέπει να κρατήσουμε και τώρα. Ναι. Αυτή ήταν η παρέα μου, αυτή ήταν η φίλη μου. Αυτή ήταν η... Εγώ δεν επεδίωξα να κάνω παρέες από το. Στα κουτούκια, στο Μίτσο πήγαινα για ούζο, μετά στον Πόντιο στην Πεντέλη. Δεν μπορούσα να πάω στον Τακάπο. Να κάναμε και γκρίζα διαφημίση. Δεν κατηγορώ αυτούς που πάνε, αλλά εμένα η παρέα μου και τα ενδιαφέροντά μου ήταν εκεί. Με αυτούς μίλαγα. Εκεί αφού γκραζόμουν τι συμβαίνει στη ζωή. Ξέρεις, ήμουνα κατά τη ματαιοδοξία, εμείς ή του χώρου, ελάτε να συζητήσουμε γιατί κάτι καλό μπορεί να μας βγει. Τα συχαινόμουν και τα συχαίνομαι. Δεν κατακρίνω αυτούς τους ανθρώπους. Φίλους έχεις, κολλητούς.
κολλητούς. Ναι, βέβαια. Αίματος σχέση. Ναι, 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 ναι. Πλέβα. Ναι, έχω. Και μάλιστα η ζωή μας έχει χωρίσει. Άλλος είναι από εδώ, άλλος είναι από εκεί. Αλλά όταν βλεπόμαστε, κλαίμε σαν μικρά παιδιά. Τα μηνύματα που στέλνουμε είναι ερωτικά στα γενέθλιά μας, στις γιορτές μας. Και έχω κάνει και σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Α, τώρα είναι ο Βαγγέλης Παπακώστας, είναι ένας φίλος καρδιάς. Με τον οποίο συναντηθήκαμε το 1982 στην ΕΡΤ και δεν χώνευε, μάλλον αυτός δεν με χώνευε. Εγώ, εντάξει, τον ψιλοχώνευα. Αυτός δεν με χώνευε καθόλου. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις λίγο τώρα δύο σχολιάκια σε μερικά πρόσωπα έτσι όπως θα μου έρθουν στο μυαλό. Ανά... Σαν άνθρωπος της τηλεόρασης. Πρόσεξε, συνήθως δεν σχολιάζω πρόσωπα. Εάν. Όπου δεν θες, δεν θα πεις τίποτα. Έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγήσεις. Μα δεν πρόκειται να σου βάλω. Επειδή είμαι άνθρωπος της δουλειάς, δεν θέλω να σχολιάζω κανέναν. Αφήνω σε άλλους να σχολιάζουν εμένα. Αρναούτογλου. Το Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης είναι ταλέντο. Κι εγώ έτσι νομίζω. Πήγα στο γραφείο της Άλκησης της Μαραγκουδάκη, ήταν μέσα και ο Γιάννης ο Λάτσιος, και του λέω: τι ψάχνετε, ρε. Υπάρχουν δύο παιδιά καταπληκτικά που κάνουν εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν τα φωνάζετε να έρθουν στην Αθήνα? Και έτσι ήρθε ο Γρηγόρης στην Αθήνα. Τατιάνα Στεφανίδου. Τατιάνα. Είχε πρώτο ξεκινήσει, είχε κάνει ένα πέρασμα την απογευματινή και ένα μικρό πέρασμα από την δημόσια τηλεόραση. Μικρά περάσματα. Με φωνάζει ο Μήνος Κυριακού και μου λέει: θα έρθει ένα κορίτσι να το προσέχεις. Λέω: τώρα γραμμάτι θα είναι αυτή. Μπαίνει μέσα η Τατιάνα. Από εκείνη την εποχή. Λέω: να κατακάτσει ο Κουρνιακτός να μετρηθεί τα σύνορα. Εδώ είναι η πρώτη μέρα. Εδώ είναι η πρώτη μέρα γνωριμίας τη Τατιάνα με το τηλεοπτικό κοινό. Ήτανε, παιδιά, κοιτάτε, ένα χαμόγελο παγωμένο, ένα πράγμα. Όμορφη. Πάρα, πάρα πολύ καλό παιδί. Όμορφη. Τι μου λες εμένα, πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα, πάρα πολύ καλό παιδί. Νομίζω ότι είμαστε φιλαράκια. Δεν βλεπόμαστε, αλλά είμαστε φιλαράκια. Και νομίζω ότι με αγαπάει. Φερεντίνος. Το Χρήστο δεν τον ξέρω καλά. Και δεν μου δόθηκε. Είμαστε στο ίδιο πλατό. Τουλάχιστον φέτος ζείτε μαζί. Δεν ζούμε και τόσο μαζί, γιατί την ώρα που φεύγω εγώ έρχεται εκείνος. Το συμπαθώ, τον εκτιμώ και εκείνος το ίδιο, αλλά δεν έχουμε κάνει ποτέ παρέα. Με σένα έχουμε πιει και ένα ποτήρι. Έχουμε κάνει και κουταμάρες και τι δεν έχουμε κάνει. Έχω έρθει στο καμαρίνι σου. Θυμάσαι. Μην ανοίγουμε αυτά τα σενάρια τώρα, θυμάσαι. Πώς να ξεχάσω. Εξάλλου, είπαμε σε όλες τις δύσκολες στιγμές ήσουν. Την πλάκα με δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό με τα κουτάλια. Και ξέρεις τι να σου πω μετά από 20 χρόνια, ρε Γιώργο. Ήταν αλήθεια αυτό με αλήθεια τα κουτάλια. Ήταν, ναι, αλήθεια ήταν. Δηλαδή αυτό έτρεβε το κουτάλι, το βάζε πάνω σου και έμενε. Ναι. Και πώς το έκανε. Το έκανα εγώ και στην εκπομπή με τα παιδιά. Δεν θυμάμαι και μετά κατέβηκες κάτω και θέλω να το βάλεις στην πλάτη μου. Το ναι, κουτάλι. Και μου φέρατε τρία μανεκέν. Τι πλάτη ήταν η μία, ένα πλάτη. Άμα τη δω από την κοπέλα, δεν την γνωρίζω την πλάτη της. Ούτε που τα πρόσεχε στα κορίτσια. Ψέματα λέει. Τίποτα. Έκανε δίθεν μου για πλάκα μέσα στην εκπομπή. Ούτε που τις πρόσεχε. Τώρα μην μου πεις ότι τις πρόσεχε. Δεν σε διέφερε τίποτα. Καθόλου. Το μυαλό ήταν αλλού. Ήταν αλήθεια αυτό με τα κουτάλια. Πόσες σκηνές σε θυμάμαι να σε κατεβάζουμε κουτρουβαλώντας. Ήταν, θυμάμαι, δεν είχατε συνήθως όταν δεν ερχόντουσαν οι καλεσμένοι ή καθυστερούσαν. Ή άμα κάτι είχαν τα νούμερα, στέλναμε τον Αντωνιάδη. Έλα, πήγαινε. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο να παρακαλά τον Παπαδάκη. Η Γελαλή. Η Γελαλή ερχόταν μετά. Πάρα πολύ. Ή η Ζήνα η Κουτσελίνη. Η Ζήνα δεν στο λέγε γλυκά τύπου. Έλα, θα κατέβεις. Μπορώ να το πω, ραδιολεπτικό μου επιτρέπει. Έλα, μαλακά κάτω. Έτσι, πολύ γλυκά και τρυφερά. Ναι. Όπως η Ζήνα ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Άλλο τρόπο. Δεν υπήρχε. Οι σχέσεις μας ήταν καταπληκτικές τότε. Εκεί όσοι δουλεύαμε. Και δεν έβγαινε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να γινόταν κάτι στη μία εκπομπή, κάτι στην άλλη. Κάτι να ξεφύγει, ρε παιδί μου, από εδώ, από εκεί. Τότε που είχαμε τσακωθεί εμείς οι δύο. Που σηκώθηκε και έφυγε εσύ. Δεν πήρε κανένα χαμπάρι. Μα δεν τσακωθήκαμε μεταξύ μας. Δεν τα αλλάξαμε κουβέντα. Όχι, ναι, έφυγες, ναι. Δεν πήρε κανένα χαμπάρι. Δεν έγραψε ποτέ κανένα τίποτα. Για να γινότανε τώρα. Γύρε. Γύρε. Φανταραν, ταραραν. Κοιτάτε το ρολόι. Ο κύριος συνέχεια. Θέλετε να φύγω. Όχι, δεν πέστε μου να φύγω, δεν είναι ανάγκη. Γιατί, όχι, εδώ είναι, πως, γιατί είναι ένα κύριο απέναντι και κοιτάει το ρολόι. Είναι ο παραγωγός. Α, το κατάλαβα από την αρχή. Γαλαντόμος κι αυτός, όπως όλη η παραγωγή. Μου λένε, τι να σας φέρουμε, λέω ένα καφέ, λέει, δεν έχουμε. Ωραία, παραγωγή είσαστε. Ένα καφέ, ένα μην έχετε ένα καφέ. Ή και λέει μια καφετέρια, την κλείσαμε. Λέω, καλά, δεν μπορούσατε να έχετε ένα γαλλικό τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Λέω, αλήθεια, λέω, αλήθεια. Τα λέει όλα. Ψέματα λέει. Ένα αφού καφέ. Έκλεισε η καφετέρια, αλήθεια είναι. Την άλλη φορά που θα έρθω. Την ανακαινίζουμε όμως. Ναι, καλά, ναι. Και πέρσι που είχε έρθει ένα άλλο, έτσι μου πέτρε. Όχι, τον καλύτερο καφέ που είχε έρθει. Πέρσι, ένα δικό μας είχε έρθει, θυμάμαι. Και φαγητά βιολογικά είχαμε. Πούντα. Είσαι άδικος. Είμαστε στην ανακαίνιση. Κάνω και δίαιτα. Άκου τη δίαιτα. Άκου τη δίαιτα έχω. Φάβα με ρέγκα.
Και ένα καραφάκι ούζο. Αυγά με φάβα και μία ρέγγα. Ο διαιτολόγος μου έχει βάλει να φάω σήμερα. Όλη μέρα. Και τι θες τη δίαιτα μου αρέσει τώρα. Τι θέλω τη δίαιτα. Α, θα πω εγώ να πάμε για διαφημίσεις. Μισό λεπτό. Όχι. Κάνε μου να. Διαφημίσεις. Και να κάνεις το πλάνο σου θα είναι κοντινό. Ξέχνα το. Πάμε σε διαφημίσεις.